Χαρίτων του πνεύματος καταβγαστίστες αυγές, φωστήρε χρηματισάς της εναρέκου ζωής, χαρίτων μακάριες,

Τη 28η του μηνός Σεπτεμβρίου, ο Σωσίου του Ομολογητού, Βαρούχ του Προφήτου, Αλεξάνδρου, Αλφιού, Ζωσίμου, Μάρκου, Νίκονος, Νέονος, Ηλιοδόρου και των Συναυτής Παρθένων και Πέδων Μαρτύρων, Ευσταθίου Μάρτυρος του Ρωμαίου, καλινίκου Μάρτυρος, Αλεξάνδρου και Τριάντα Μαρτύρων, Αλκίσονος του ομολογητού επισκόπου Νικοπόλεως, αυξεντίου οσίου του Αλαμάνου του εν Κύπρο, ανακομιδή των ιερών λιψάνων του οσίου νεοφύτου του Εγγλίστου. Ο Όσιος Χαρίτων ο Ομολογητής κατήχε μεγάλη κοινωνική θέση στο εικόνιο, αλλά και μεγάλες χριστιανικές αρετές. Όταν λοιπόν ο Αυτοκράτορ Αυριλιανός, το 270 μετά Χριστόν εξέδωσε διάταγμα κατά των χριστιανών, ο έπαρχος του εικονίου συνέλαβε τον Όσιο Χαρίτονα από τους πρώτους. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήσαν πολύ σκληρά, όμως ο Χαρίτον έμεινε αμετακίνητο στην πίστη του. Στο διάστημα δε που βρισκόταν στην φυλακή, ο Αυριλιανός δολοφονήθηκε. Ο διάδοχος του πρόβος Σταμάτησε τον διωγμό κατά της εκκλησίας και έτσι ο Χαρίτων απελευθερώθηκε. Απεφάσισε τότε να πάει προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα, αλλά στο δρόμο συνελήφθη επολιστές που τον οδήγησαν στο γετό τους. Όταν έφτασαν στην σπηλιά τους έφαγαν και ήπιαν, αλλά το κρασί ήταν δηλητηριασμένο και πέθαναν όλοι. Τότε η σπηλιά εκείνη των ληστών μεταμορφώθηκε από τον Όσιο σε εκκλησία του Θεού. Η φήμη του Χαρίτονος έφερνε κοντά του πολλούς μαθητές. Τους καθοδηγούσε με στοργή και τους προήγαγε σε υψηλές βαθμίδες αρετής. Ποθώντας όμως περισσότερη ησυχία, όρισε διάδοχό του στο μοναστήρι και αναχώρησε στην έρημο, όπου ασκήτεψε μέσα σε διάφορα σπήλαια. Όταν πλησίασε το επίγειο τέλος του, επέστρεψε στο αρχικό του μοναστήρι, κοντά στους αγαπημένους του μαθητές, τους οποίους του είχε οδηγήσει επί τα σπηγά στον υδάτων, δηλαδή του είχε οδηγήσει σε πηγές νερών, τα οποία είναι γεμάτα ζωή. Εκεί λοιπόν παρέδωσε ήσυχα και ειρηνικά την ψυχή του στο Θεό. Ο Προφήτης Βαρούχ Βαρούχ στα εβραϊκά σημαίνει ευλογητός. Ήταν φίλος και γραμματέας του προφήτου Ιερεμίου, πολύ μορφωμένος, περί το 605 π.Χ. Κατέγραψε τις προφητείες του Ιερεμίου προς ανάγνωση ενώπιον του λαού. Κατηγορήθηκε για αυτό και του ζητήθηκε να δώσει το χειρόγραφο στον βασιλέα Ιωακίμ, το οποίο και έκανε. Ο Βαρούχ έγραψε και δεύτερο χειρόγραφο με προσθήκες. Με τον αδελφό του έφεραν στην Βαβυλώνα τις προφητείες σχετικές με την πόλη. Φυλακίστηκε μαζί με τον Ιερεμία και έφυγε στην Αίγυπτο μαζί με τους στασιαστές Ιουδαίους. Μετά από την κίνηση του προφήτου Ιερεμίου επανήλθε στην Βαβυλώνα. Ο προφήτης Βαρούχ στο ομώνυμο βιβλίο του στην Παλαιά Διαθήκη προλέγει ξεκάθαρα για την ενανθρώπιση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.